ιδιοκτήτων της εταιρείας LXD LSA που αφορά τη διαμονή φυσικού αερίου σε υγρή μορφή. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε την εταιρεία, τις εταιρείες, οι οποίες παρά το δύσκολο της ημέρας θα παρασταθούν. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα γίνει μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια θα γίνει μια ενημέρωση στο κοινό, σε μια ευρύτερη σύσκεψη, ένα άνοιγμα προς το κοινό για να δούμε τους ενδιαφερόμενους. Πιστεύω ότι δεν έχω να πω πολλά. Εσείς είστε πλέον κατοχυρωμένοι από τον νόμο για αυτό που θα κάνετε, οπότε περιμένουμε από εσά να δώσετε τις περισσότερες δυνατότητες. Ευχαριστώ και από μένα. Ονομάζομαι Μούντε Λεσφάβρος. Βρισκόμενοι σήμερα εδώ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το φυσικό αέριο πλέον στην ένταση είναι ένα γεγονός. Θα πρέπει σίγουρα να δώσουμε τις ευχαριστίες μας και τα θερμά συγχαρητήρια και στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος έχει κινήσει τις διαδικασίες προκειμένου το φυσικό αέριο να έρθει άμεσα στην πόλη της Έλλασσας. Αυτή τη στιγμή έχει εκδοθεί η άδεια κατασκευής αλλά και διανομής αερίου στην εταιρεία Ετήλ Ελλάς από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το έργο πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα θέτοντας το χρονοδιάγραμμα, το πλήρες χρονοδιάγραμμα προς εσάς και προς όλους τους ενδιαφερόμενους εδώ στην πόλη σας στα μέσα του ερχόμενου μήνα, στα μέσα του Μαρτίου. Υπάρχουν δύο επιλογές αυτή τη στιγμή, τις οποίες εξετάζουμε και πιέζουμε προς την πρώτη μάλλον κατεύθυνση. Υπάρχει ένα πλάνο από τον ΔΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ είναι η αρχή που μεταφέρει το φυσικό αέριο από τα σύνορα της Ελλάδας μέχρι και την Αττική. Είναι δηλαδή το δίκτυο υψηλής πίεσης, πάνω στο οποίο κουμπώνουν οι πόλεις της Ελλάδος. Υπάρχει λοιπόν ένα πλάνο, ο ΔΕΣΦΑ να φτιάξει μία έξοδο στο Άσπρο, λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Έδεσας. Έχουμε αιτηθεί λοιπόν και πιέζουμε το ΔΕΣΦΑ να επισπεύσει την υλοποίηση αυτού του έργου, δηλαδή τη δημιουργία αυτής της εξόδου, προκειμένου η Έδεσα να πάρει απευθείας, να συνδεθεί απευθείας με το δίκτυο της Ελλάδος για να πάρει φυσικό αέριο. Ιδάλλως, το Plan B, το δεύτερο πλάνο, είναι να τροφοδοτηθεί το δίκτυο της Έδεσας με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, να κάνουμε μια διάρκεια εδώ έχει προποιημένο, με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή και σε πολλές άλλες πόλεις στον αραβικό χώρο. Ρίξαμε μια ματιά στο ΦΕΚ που πήραμε και είδαμε λίγο κάποια στοιχεία και της εταιρείας σας. Είδαμε ότι πρόκειται για μια εταιρεία χωρίς πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό υπόβαθρο. Παρ' όλα αυτά, όλο το χρονοδιάγραμμα που μας θέτεται είναι αρκετά ελκυστικό. Δηλαδή, από ό,τι είδα και διορθώστε με να κάνω κάποιο λάθος, 31/12/2020 υπολογίζεται να υπάρχουν ήδη 63 επαγγελματικές συνδέσεις και 87 οικιακές. Άρα, κυρίες που θέτουμε, εγώ θα ξεκινήσω από την αρχή πάλι. Η ΔΕΣΦΑ, για να φτάσει στο σημείο, γιατί πριν από ένα χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ ακούγαμε ότι δεν πρόκειται να συνδεθεί η Έδεσα, δεν είναι στο πλάνο της ΔΕΣΦΑ. Είναι μικρή πόλη, δεν είναι βιώσιμη η επένδυση κ.ο.κ. Οπότε προφανώς κάποια στιγμή η ΔΕΣΦΑ και το Υπουργείο αποφάσισε ότι δύσκολα θα προβεί στην εγκατάσταση αγωγών σε μικρές πόλεις όπως το Πολυεκαστρό, όπως η Έλληνα και αυτά, αλλά και αποφάσισαν να τα δώσει σε ιδιωτικές εταιρείες. Εγώ θα κάνω τη διάλογο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο καιρός θα είναι για να. Όχι, είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο ΔΕΣΦΑ για την ακρίβεια δεν τροφοδοτεί πόλεις. Όχι, έχει την υψηλή πίεση, έχει την ραχοκουκάλια. Ακριβώς. Αλλά η ραχοκουκάλια, άμα περνάει από εδώ, από Θεσσαλονίκη μέχρι την Αθήνα μόνο, δεν συμφέρει να συνδεθεί η Έδεσα από εδώ εκεί. Οπότε κάνει κάποια παρακλάτη. Όπως τα γενικά. Ουσιαστικά στο Άσπρο, ο ΔΕΣΦΑ έχει πάρει ουσιαστικά την απόφαση ότι θα γίνει η έξοδος. Εσείς λοιπόν το ΦΕΚ που ζητήσατε και πήρατε την άδεια, την ζητήσατε όχι μόνο για την Έδεσα, για πολλές πόλεις. Σωστά. Και την άδεια την πήρατε για το Plan B καταρχήν. Δεν την πήρατε με προϋπόθεση ότι θα συνδεθεί το άσπρο, δηλαδή το ότι θα γίνει το άσπρο, αν γίνει όταν γίνει το άσπρο, έρχεται. Εσείς πήρατε την άδεια για το Plan B. Εδώ οφείλεται αφενός μέσα στο θεσμικό μου να αφετέρονται στο έντονο ενδιαφέρον για την πόλη, αλλά θα ήθελα να καταθέσω, κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω μια προσωπική άποψη, χωρίς να θέλω να εισέλθω στα ενδοδημοτικά, όσον αφορά την ποιότητα της εταιρείας με την οποία έχω την ιδιαιτερότητα να συνεργάζομαι εδώ και μια δεκαετία από τον επαγγελματικό μου ρόλο.
Ίσως είμαστε πολύ τυχεροί που είναι η ΕΤΙΛ στην πόλη και δεν είναι η ΔΕΔΑ ή δεν είναι η ΕΔΑ Θέση, η ΕΔΑ Αττική ή οποιοδήποτε άλλη εταιρεία, με την έννοια της πιστότητας, της αξιοπιστίας και του αποτελέσματος το οποίο θα έχει πόλη. Ευχαριστώ πολύ.